Αντίστροφη μέτρηση για τον εξοραϊσμό της πλατείας Ελευθερίας, καθώς εξασφαλίσει και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, με το έργο να δημοπρατείται το αργότερο τον Φεβρουάριο, όπως εκτιμά ο Γιάννης Αναστασάκης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ένταξη του έργου της αναβάθμισης της πλατείας Ελευθερίας στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά από πολλά χρόνια προσπάθειας, διαφαίνεται πλέον σαφής προοπτική. Η εμπειρία μας μέχρι τώρα δείχνει ότι χρειαζόνται τουλάχιστον 6 μήνες για να υπογράψουμε σύμβαση από τη στιγμή που δημοπρατούμε. Άρα, αν όλα πάνε καλά, μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε έναρξη εργασιών. Να έχει πράσινο και να είναι προσβάσιμη. Και να μην βάλουν πάλι μάρμαρα, να γλιστράει και να σκοτώνει τον κόσμο. Αυτό που θέλω για την πλατεία της Ελευθερίας είναι να έχει περισσότερο πράσινο, να είναι έτσι λίγο πιο φιλική για τους δημότες, για τους ανθρώπους με αναπηρία, για τα παιδάκια, με πατίνια, ποδήλατα. Να είναι ένας χώρος που να αναψυχείς για όλους, για μικρούς και μεγάλους. Με πιο πολύ πράσινο σαφώς, με λιγότερα μάρμαρα. Το μάρμαρο είναι και λίγο επικίνδυνο νομίζω, βρωμίζει, οπότε κάτι που να μην δείχνει βρώμικη η πλατεία. Ως επισκέπτης, σας αρέσει η πλατεία Ελευθερίας? Εντάξει, είναι σίγουρα κάτι το τέλειο δεν είναι, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Σε γενικές γραμμές όμως νομίζω ότι είναι μια καλή πλατεία. Η πλατεία Ελευθερίας αλλάξει όψη μέσω διαφορών παρεμβάσεων στην αλλαγή των υλικών με τοπική πέτρα, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν τα στοιχεία πρασίνου με στόχο γενικότερη εικόνα να κουμπώσει αισθητικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά με το έργο ανάπλασης του ιστορικού κέντρου. Θα μπει τοπική πέτρα κατά βάση, θα έχουμε εμπλουτισμό του πρασίνου, νέο αστικό εξοπλισμό. Φωτιστικά όπου μπορούμε θα τα αντικαταστήσουμε, δεν μας επιτράπει να αποξυλώσουμε τους κεκλειμένους ιστούς. Αυτό θα γίνει σε δεύτερη φάση με τον μεγάλο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό όταν υλοποιηθεί. Να γίνει το έργο, ναι, χρειάζεται, πρέπει να γίνει. Γλιστράει πάρα πολύ αυτό το δάπεδο που έχουν τώρα το μάρμαρο. Και με τα παιδιά είναι δύσκολο και μέσα στο χειμώνα και τα πουλιά που έχουν, ας πούμε, τις κουτσουλιές και αυτά. 30 χρόνια το ίδιο πράγμα, το ίδιο μοτίβο. Ναι. Κάποια στιγμή θέλει κάποια αλλαγή. Ωραία, καλά θα ήταν να αξιοποιηθεί. Θα ήταν καλύτερα. Πιστεύω θα ερχόμαστε πιο πολύ. Οι Ηρακλειώτες και επισκέπτες καυτηριάζουν εδώ και δεκαετίες την εικόνα της πλατείας Ελευθερίας καθώς και τις δεκάδες παγίδες ατυχήματος, τονίζοντας την ανάγκη δρομολόγησης αλλαγών με περισσότερο πράσινο, ξύλωμα του μαρμάρου και των φωτιστικών, με τους μεγαλύτερους ωστόσο να αναπολούν τις εικόνες που κυριαρχούσαν τη δεκαετία του 70, όπως και το άρωμα εκείνης της εποχής. Το μάρμαρο θα φύγει, το μάρμαρο. Μακάρι να φύγει, να μπει πράσινο. Μπορεί να μπει πράσινο. Όπως ήταν η παλιά η πλατεία πριν 30-40 χρόνια, θα είναι πολύ καλύτερη. Και η πλατεία Καζαντζάκη, εκεί που είναι το ιατρικό κέντρο, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της θα γίνει χαμηλό πράσινο και θα υπάρξει μια νησίδα πρασίνου που θα φτάνει μέχρι το πάρκο Γεωργιάδη, ώστε να ενοποιηθεί από άποψη πρασίνου το πάρκο που αναβαθμίστηκε και το χαιρόμαστε όλοι με την ανακαινισμένη πλατεία πια. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, τότε οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του καλοκαιριού με τον Γιάννη Αναστασάκη να υποστηρίζει ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Το έργο της πλατείας Ελευθερίας είναι σαφέστερα πολύ ευκολότερο από τις αναπλάσεις του κέντρου, γιατί μπορεί να απομονωθεί μεγάλο μέρος και της μίας πλατείας και της άλλης και να εργάζεται απρόσκοπτα ο εργολάβος. Θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε την εκτέλεση του έργου με τη λειτουργία των επιχειρήσεων ώστε να έχουν τη μικρότερη δυνατή όχληση.